πλάνα. Παιδιά, είναι μια πολύ τρυφερή εικόνα, έτσι, πολύ ωραίες. Έλα, Σιρένα, να το δούμε παρέα. Είναι ένα μήνυμα τηλεθεατή, διάβασε το, γιατί είπαμε ότι εσείς είστε οι ρεπορτεράδες μας και από εσάς έρχονται πολλές ιδέες. Διάβασε το ωραίο μηνυματάκι αυτό. Στην εποχή που ζούμε, μπορούμε να αγχωνόμαστε με χίλια δυο πράγματα, αλλά θυμηθείτε, όσο και αν αγχώνεσαι, δεν μπορείς να σταματήσεις την ίδια τη ζωή από το να προχωράει. Κοιτάτε. Τα παιδιά και τα λουλούδια πάντα θα μας υπενθυμίζουν ότι υπάρχει ελπίδα, υπάρχει μέλλον. Παρτενέρ στο χώρο εδώ και 17 χρόνια, τώρα γονείς, ο καθένας με τη δική του όμορφη οικογένεια. Ακόμα χορεύουμε, ακόμα δημιουργούμε, αλλά προπονούμε και τη νέα γενιά. Ιδιοκτήτες σχολών χορού. Χαρούλα Ραμπαούνη, Αντώνης Τζίμας, Αρκουδάκη η κυρία και μια... και η κόρη σου είναι ή δεν βλέπω, ένα τσουλούφι βλέπω. Καλημέρα Χαρούλα, καλημέρα Αντώνη. Καλημέρα. Καλημέρα και καλησπέρα επίσης, τι κάνετε, είστε καλά. Δόξα τω Θεώ. Λάρισα παιδιά, εσύ, από τη Λάρισα. Για κάτσε να ξεκινήσουμε από τα περίεργα. Εσύ, Χαρούλα μου, γιατί το αρκουδάκι? Είναι το μπουφάν του. Σωστό, 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 υπέροχο. Ωραία ιδέα, οι σχολές κλειστές, στα θέματα διαδικτυακά και δείχνετε και στους γονείς ότι τίποτα δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο στην άθληση, στο κέφι και στο χορό, ε. Έτσι ακριβώς. Δυστυχώς είμαστε για αρκετό καιρό κλειστοί. Επομένως, προσπαθούμε και εμείς να δώσουμε ένα μήνυμα θετικής ενέργειας σε όλο τον κόσμο και να πούμε ότι η ζωή συνεχίζεται, δεν θα σταματήσει ποτέ και κάποια στιγμή θα επανέλθουμε και παρέα με τη νέα γενιά κιόλας. Πρέπει να προσέχουμε την υγεία μας πάνω απ' όλα, να προσέχουμε να παίρνουμε όλες τις προφυλάξεις, αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και την ψυχική μας υγεία, η οποία μέσω του χορού έρχεται σε μια ισορροπία. Γιατί όταν είμαστε κλεισμένοι, σκεφτείτε, οι σχολές μπορεί να είμαστε κλεισμένοι από τον προηγούμενο Μάρτιο. Ανοίξαμε για ένα διάστημα το καλοκαίρι, που είναι σαν να ανοίγει χιονοδρομικό κέντρο καλοκαιριάτικα, γιατί δουλεύουμε με ακαδημαϊκό ημερολόγιο. Οπότε συνεισέχουμε δύο χρονιές μακριά από το χώρο. Βέβαια, αυτό δεν μπορεί να το. Αν αγαπά το χώρο, μέσα σου δεν είσαι καλά. Οπότε και εμείς βρίσκουμε εναλλακτικού τρόπου να εκφραζόμαστε όσο μπορούμε, τηρώντας πάντα τα μέτρα ασφαλείας. Πόσα χρόνια είσαστε μαζί στο χώρο γενικότερα και όχι μόνο? Στο χώρο είμαστε εδώ και 17 χρόνια χορεύουμε. Ωραία, μια ζωή. Πάντα και... ζωή, ακριβώς. Και η κουκλάρα που είσαι στην αγκαλιά σου, Αντώνη, πώς νιώθει? Τη βλέπω και έχει λουφάξει. Μόλις τώρα έχει λουφάξει, τόση ώρα ήταν, έπαιζε, έτρεχε, έψαχνε να βρει παιδάκια να παίξει. Και τώρα μόλις την έβαλα στο μάθη που ηρέμησε. Οπότε, άμα δουλεύει, κουνιόμαστε κιόλας για να μπορούν να ηρεμούν τα παιδιά. Πάντως, εκτός από το ότι περνάτε εσείς καλά, φαίνεται ότι ταιριάζει πολύ και στα μωρά αυτού του είδους η διασκέδαση. Σωστά, τα κοιμίζει, τα ηρεμεί. Πάρα πολύ. Εγώ με τον δικό μου είμαστε όλη μέρα στο Μάρτιο και τραγουδάμε, χορεύουμε και κοιμόμαστε. Τα παιδιά είναι πιο ευτυχισμένα όταν ακούνε όμορφα ακούσματα και επίσης αρχίζουν και χορεύουν από τώρα. Δηλαδή, αν ήταν ξύπνια, κάποιες κινησούλες ακόμα ξεκινάνε και τις κάνουν μόνες τους, παρατηρώντας εμάς. Να κάνω μια τελευταία ερώτηση. Όταν δεν έχετε το Mars, πώς συνεχίζεστε να κουνιόσαστε έτσι, σας έχει μείνει, γιατί βλέπω όσο ναι, μάλλον. Εμένα μου έχει μείνει να κρατάω το μωρό στο Mars και να κουνάμε το πόδι. Και να μην υπάρχει Mars, πώς κινείσαι και έχεις και τα χέρια αγκαλιά, έτσι. Ναι, κάπως έτσι. Μετά από 17 χρόνια, σκεφτείτε, γνωριστήκαμε στο Πολυτεχνείο. Οπότε συνέχεια δεν έχουμε σταματήσει να χορεύουμε καθόλου. Συγγνώμη, δηλαδή, στο Πολυτεχνείο. Και αφήσατε το του Πολυτεχνείου και ασχολείστε με το χορό? Ναι, γνωριστήκαμε στο Πολυτεχνείο. Στο πρώτο έτος ήταν η χαρά, εγώ ήμουνα στο τρίτο έτος. Έχουμε τελειώσει μηχανική υπολογιστών, έχουμε και μεταπτυχιακά. Αλλά παράλληλα χορεύαμε για τη διασκέδασή μας. Οπότε η παράλληλη δρόμη. Η βασική δουλειά είναι ο χορός πάντως, δεν είναι υπολογιστές. Ναι. Ανοίξαμε τις σχολές μας και πλέον είμαστε full time εκεί. Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο σας. Βέβαια τώρα με τον COVID κάποια πράγματα διαδικτυακά μπορούμε να τα κάνουμε, οπότε τα κάνουμε για να μπορέσουμε... Πού σας βρίσκουμε? Μας βρίσκεται στο Βόλο και στη Λάρισα, στις σχολές χορού Independent Studio. Και διαδικτυακά... στον κόσμο, διαδικτυακά. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσα από το page μας, από το Independent Studio Volus και το Independent Studio Larissa και να παρακολουθήσετε και κάποια παιδιά τα μαθήματα. Ω, ήρθανε και άλλα παιδιά για αγκαλιά, παιδιά, να δω τι θα κάνετε τώρα και με πατίνια ήρθανε. Για μπράβο σας, την αγάπη μας, να είσαι καλά, ωραία ιδέα, πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς, για χαρά, για χαρά. Πάμε, διαφημίσεις.